Σε αυτό το μάθημα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ανάλυση αυτού του συμπλέγματος αγώνος Παγκρατίου, το οποίο υπάρχει σε μουσείο στην Φλωρεντία. Το είδα και εγώ προσωπικά όταν σπούδαζα. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη λαβή, η οποία είναι κλειδωμένη και από εκεί το πόδι, και θα πρέπει να καταλάβουμε κατά προσέγγιση πώς ξεκίνησε, πώς έφτασε εκεί και πώς εξελίσσεται. Πάντα κατά προσέγγιση, με σεβασμό στους αρχαίους προγόνους μας. Από εκεί. Κατά κάποια πιθανότητα, ο αντίπαλος είναι κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο στην πάλη. Δηλαδή, να πιάσει ο ένας το χέρι του άλλου, ώστε να τον τραβήξει, να τον πιάσει από πίσω και να τον πετάξει. Έτσι, και το συνηθίζουν αυτό. Με τραβάς από το χέρι. Αυτό. Με την ίσως για να τον γυρίσει. Πιστεύω ότι όπως τον έπιασε ο αντίπαλος, συνέβη αυτό. Έπιασε τον καρπό, ίσως έγινε και κάποιο χτύπημα, γύρισε πίσω του, τον πάτησε κάτω, εκεί, από εδώ, με το πόδι το αριστερό καβάλισε, απέσπισε το χέρι, και από εδώ ο αντίπαλος γυρνάει το κεφάλι προς την άλλη μεριά για να αποφύγει χτυπήματα στο σβέρκο. Και βλέπουμε ότι το χέρι του αντιπάλου, το δεξί, δεν είναι έτσι κυρισμένο, είναι έτσι. Δηλαδή είναι χτύπημα το οποίο βγαίνει από τα πλάγια και όπως είναι πατημένος κάτω, να χτυπήσει και με τα δάχτυλα. Κάτι σαν κινητοποίηση, άμα δεν υπάρχει το απαγορεύει. Παρατηρούμε εδώ ότι είναι το χέρι γυρισμένο στον καρπό. Εντάξει, και είμαστε κάπως σε αυτή τη φάση. Πάντα κατά προσέγγιση. Ότι χτυπάει ο αυτό ή μπορεί να χτυπήσει και εδώ. Έτσι πιστεύω ότι έχει εξελιχθεί αυτή η φάση. Εντάξει.